Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους. Είμαστε στο επεισόδιο 80 και μόλις μιλάγαμε για 5 λεπτά και ξέχασα να πατήσω το κουμπί της εγγραφής στην κάμερά μου. Γι' αυτό και το γελάκι το δικό μου στην αρχή, απελπισίας γέλιο. Πρέπει για πρώτη φορά, όπως βλέπετε κι εσείς, έχουμε και κάμερες που τραβάνε και την εικόνα όσο εμείς μιλάμε στα μικρόφωνά μας, το οποίο είναι έτσι διαφορετικό. Και αυτό το κάναμε γιατί θέλαμε να σας δείξουμε πώς είναι να μιλάμε, πώς είναι η εκφράση του προσώπου μας, πώς είναι οι χειρονομίες μας όταν μιλάμε μεταξύ μας στα δύο διαφορετικά μας στούντιο. Και ήταν και είναι αυτό που κάνουμε τώρα, είναι και μια προσπάθεια δική μου να γεφυρώσουμε το podcast μας με το κανάλι μας στο YouTube, γιατί τη στιγμή που θα ανεβαίνει αυτό το βίντεο, θα καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε ανεβάσει και πολλά, αν όχι όλα, από τα επεισόδια του podcast μας στο YouTube. Πολλή δουλειά έχεις να ρίξεις, Πολλή δουλειά και είναι ένα μεγάλο project, αλλά η κεντρική ιδέα πίσω από αυτό το επεισόδιο σήμερα που είχε και βίντεο είναι ότι απλά θέλω, περιμένω γιατί αυτό το καλώδιο κάνει θόρυβο. Η κεντρική ιδέα είναι ότι θέλω να κάνω γνωστή την ύπαρξη του podcast για τους φίλους μας που μας βλέπουν στο YouTube και το αντίστροφο, γιατί πριν λίγες μέρες το meetup μας στην Αθήνα, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστούμε όλους πραγματικά. Ναι, ναι. Ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μας ξέρουν μόνο από το podcast και δεν ξέρουν ότι έχουμε κανάλι στο YouTube. Γεια σου Σταμάτη από το Λακαντώνα. Γεια σου Σταμάτη. Ο οποίος μίλαγα δίπλα του και μου λέει, «Ωχ, σε αναγνώρισα από τη φωνή». Και ήμουν αλήθεια, αλλά δεν έχει ιδέα για το κανάλι μας, οπότε ευκαιρία όσοι γνωρίζετε το podcast, αλλά όχι το κανάλι μας, να μπείτε και να κάνετε και μια εγγραφή. Ναι, μου φαίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Όπως υπάρχει και κόσμος στο Instagram που δεν ξέρει ότι έχουμε κανάλι στο YouTube. Και στο Easy Languages μας λένε, πάρτε ως δεδομένο ότι όποιοι σας ξέρουν από μια πλατφόρμα δεν θα ξέρουν ότι υπάρχετε και σε άλλες. Okay. Οπότε, ναι. Οπότε όλα, ελάτε παιδιά όλοι μαζί, κάντε like στο Instagram, να βλέπετε τα βίντεό μας, να μας ακούτε στο podcast. Εσείς που θέλετε να μάθετε ελληνικά και είστε φανατικοί με αυτό, ελάτε. Θέλω επίσης να πάρω την ευκαιρία, μιας που μιλάμε τώρα, για να προωθήσω το Patreon μας. Α, μπράβο. Και όχι το Patreon μας γενικότερα, αλλά τι μπορεί να προσφέρει το Patreon μας σε σχέση με το podcast σε κάποιον που μαθαίνει ελληνικά. Okay. Γιατί σε αυτό το βίντεο που θα βλέπετε τώρα θα έχει υπότιτλους, ναι. Αλλά τα επεισόδια μας στο podcast δεν γίνεται να έχουν υπότιτλους όταν μας ακούτε. Τι θα σας βγάζει υπότιτλους μπροστά σας στο Google Glass που δεν υπάρχει πια. Ενώ ακούτε, δεν υπάρχει αυτό. Όμως, έχουμε κάτι άλλο. Στο Patreon μας, για όσους είναι στη δεύτερη βαθμίδα και πάνω, προσφέρουμε την απομαγνητοφώνηση του podcast και ένα πολύ ωραίο πραγματάκι που λέγεται Transcript Player, το οποίο ουσιαστικά ακολουθεί την απομαγνητοφώνηση, και δηλαδή πατάς play και σου δείχνει που ακριβώς την απομαγνητοφώνηση βρίσκεται το podcast εκείνη τη στιγμή, η ομιλία. Έχει και αυτόματη μετάφραση, okay, το οποίο εντάξει δεν είναι το super εργαλείο. Θέλω να πω, είναι καλύτερο από το Google Translate. Χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο που λέγεται DeepL, το οποίο κάνει καλύτερη μετάφραση από το Google Translate. Και δεν είναι το επίπεδο της μετάφρασης που έχουμε στο κανάλι μας στο YouTube. Δεν είναι αυτό τόσο καλή μετάφραση. Αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε άμα κάπου το έχετε χάσει. Οπότε ναι, το Transcript Player και η αυτόματη μετάφραση είναι σημαντικά για όσους από εσάς μαθαίνετε ελληνικά χρησιμοποιώντας το podcast μας. Και ξέρω ότι υπάρχουν αρκετοί από εσάς εκεί έξω. Όπως ο φίλος μου ο Τζίνου, που τον αναφέρει σχεδόν πια σε κάθε επεισόδιο, που ακούει τουλάχιστον 3 φορές κάθε podcast και διαβάζει από μαγνητοφωνήσεις. Και είναι μέρος στο Patreon. Ναι, τον αγαπάμε πολύ. Οπότε γίνετε κι εσείς σαν τον Τζίνο. Ο οποίος Τζίνο, τώρα έχουμε κάνει κάνουμε αυτό το επεισόδιο πριν βγει το επεισόδιο με τον Τζίνο. Οπότε λογικά θα είναι το προηγούμενο επεισόδιο του podcast, το podcast με τον Τζίνο. Οπότε ξέρετε για ποιον μιλάμε, έτσι δεν είναι? Ναι, αρχίσαμε και να κάνουμε και podcast με φίλους του Easy Greek, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο project το οποίο θα πάρει έτσι μία μικρή παράταση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές,
γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης, φεύγουμε και από εδώ και πέρα θα κάνουμε podcast μεμονωμένα, γιατί θα έχουμε ένα στούντιο, συσσαγωγικά το στούντιο. Βάζουμε, παιδιά, το μικρόφωνο στο πατάρι του σπιτιού, το οποίο είναι πατάρι παύλα κρεβάτι, και ανεβαίνουμε τη σκάλα και στείλουμε εκεί το στούντιο και κάνουμε εκεί τις ηχογραφήσεις καλοκαιρινές. Έτσι να ξέρετε λίγο και το τι συμβαίνει πίσω από τη σκηνή στα καλοκαιρινά podcast. Στα παρασκήνια. Στα παρασκήνια, ναι. Μπράβο, ευχαριστώ. Νομίζω κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα βίντεο με εμάς. Πρέπει. Κάνουμε podcast στο πατάρι. Αυτό θα έχει πλάκα. Οπότε, ναι, Δημήτρη, θα κάνουμε καιρό να ξανακάνουμε podcast εσύ και εγώ μαζί. Ναι, γιατί θα λείψουμε αρκετό καιρό με τον Δημήτρη και τον Σταύρο να ξεκουραστούμε, εγώ τουλάχιστον. Ναι, ο Δημήτρης δεν θα ξεκουραστεί. Θα λείψουμε πολύ καιρό και γι' αυτό είμαστε σε μια αναμπουμπούλα. Δηλαδή, τι σημαίνει αναμπουμπούλα? Σημαίνει βιασύνη. Αναταραχή. Ναι, αναταραχή, βιασύνη, σύγχυση. Είναι αυτό το συνέστημα που έχεις όταν ταξιδεύεις για πολύ καιρό και δεν μπορείς να σκεφτείς τι πρέπει να κάνεις. Για να ετοιμαστείς, είναι όλα αυτά τα πραγματάκια. Γιατί θα λείψουμε και σχεδόν 7 εβδομάδες. Ού, τέλειο, επιτέλους, παιδιά. Περίμενα αυτή τη στιγμή έναν ολόκληρο χρόνο και δεν το πιστεύω ότι ήρθε. Να μπούμε στο καράβι, να πάμε στην Κύμολο. Οπότε να είστε συντονισμένοι και στο κανάλι μας, γιατί θα δείτε και πολλά επεισόδια γυρισμένα στο υπέροχο αυτό νησί. Έτσι να μπείτε και εσείς στο κλίμα το καλοκαιρινό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δούμε πολλά. Έχουμε ήδη πολλά, έχουμε πολλά επεισοδιάκια. Δεν ξέρω πόσα θα είναι. Δηλαδή, προς το παρόν, έχουμε γύρω στα 3 ή 4 καβάτζες από αθηναϊκά επεισόδια. Και τον Αύγουστο μένει να δούμε πόσα επεισόδια θα κάνουμε τον Αύγουστο. Γενικά, ο Δημήτρης είναι λίγο σπαστικός, να ξέρετε. Του αρέσει να με διορθώνει. Όχι, απλά δεν θέλω να υποσχόμαστε πράγματα τα οποία δεν θα. Θα δείτε κάποια επεισόδια, λοιπόν. Ας είμαστε ακριβέστατοι σε αυτό που λέμε. Τουλάχιστον ένα, ας το πούμε. Μόνο. Έτσι. Ναι, παίζει να είναι μόνο ένα. Ναι. Ναι, έτσι όπως βγαίνουν τα πράγματα με τα επεισόδια και με το πρόγραμμα των επεισοδίων αυτή τη στιγμή. Εντάξει, θα το φτιάξουμε έτσι όλα. Έτσι το υπολογίζω. Γιατί τον Αύγουστο δεν θα έχουμε πολλά επεισόδια. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Τι θα κάνουμε. Σίγουρα δεν θα λείψουμε όλο τον Αύγουστο όπως πέρυσι, ήταν λίγο υπερβολικό. Δημήτρη, θα σου κάνω μία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι θες να μιλήσει γι' αυτό, που είναι άσχετο από το podcast. Αλλά πες που ήσουν τις προηγούμενες ημέρες, έτσι να κλείσουμε τα αστικά μας podcast με αυτόν τον τρόπο. Να μας πεις. Ήμουνα στη Γερμανία, okay. Όπου είχα την τιμή να κάνουμε ένα meet-up στο Βερολίνο με τους φίλους μας, τον Γιάν, τον Ιαν και την Σουζάννα. Τέλεια, χαιρετισμούς και σε εκείνα τα παιδιά. Ναι, χαιρετισμούς. Που ξέρω ότι ακούνε το podcast. Ποια όμως ήταν η αφορμή που ήμουνα στη Γερμανία. Πήγα με φίλους μου στο Fusion Festival, που είναι ένα τεράστιο φεστιβάλ κυρίως ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά έχει πολλά είδη μουσικής τύπου reggae, dub, punk, τα πάντα, ethnic, δεν ξέρω, έχει 23 σκηνές, παιδιά, αυτό το φεστιβάλ. Είναι ένας τεράστιος χώρος σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδιάδρομο, μια στρατιωτική αεροπορική βάση της Σοβιετικής Ένωσης στην Ανατολική Γερμανία, που έχει πάρει τον έλεγχο του εδώ και 25 χρόνια περίπου ένας πολιτιστικός οργανισμός και τον έχει κάνει ένα ετήσιο φεστιβάλ, το οποίο είναι για το οποίο πρεσβεύει τον αντικαπιταλισμό, τον αντικαταναλωτισμό, την ελευθερία. Είναι αντίφα. Είναι αντίφα, ναι, πολύ αντίφα. Είναι οικολογικό. Είναι οικολογικό. Είναι vegan. Είναι vegetarian. Okay. Ναι, έχει και τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, τόσο πολύ που πλέον δεν μπορείς να απλά να αγοράσεις εισιτήριο, πρέπει να μπεις σε κλήρωση. Και άμα είσαι σε μια ομάδα, άμα μπει στην κλήρωση με μια ομάδα, τους φίλους σου, ας πούμε, είναι πιο πιθανό να βγείτε, να πάρετε εισιτήριο και να κερδίσετε στην κλήρωση. Αλλά επειδή έχουν κρατήσει σταθερά τα νούμερα των επισκεπτών κάθε χρόνο στις 70.000. Wow, μια πόλη, ε. Ναι, παιδιά, ήταν τεράστιο για να περπατήσει από την μία άκρη στην άλλη. Ήθελε τουλάχιστον 20 λεπτά. Άμα βάλετε και τις σκηνές, που ήταν πραγματικά μια πόλη από σκηνές, στον αεροδιάδρομο και στα λιβάδια γύρω από τον αεροδιάδρομο. Τέλος πάντων, θα βάλω και στα show notes, στη σημείωση εκπομπής, ένα link και ένα ντοκιμαντέρ στα γερμανικά, δυστυχώς, αλλά μπορείτε να διαλέξετε αυτόματη μετάφραση στα ελληνικά για να πάρετε μια ιδέα. Και μπορείς να βάλεις, Δημήτρη, και τη λίστα από το Spotify που μου είπες ότι έχει ένα τραγούδι από κάθε μπάντα που παίζει, που έπαιξε φέτος στο φεστιβάλ. Ναι. Που φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, 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 θα βάλω. Και απλά
Τρία βράδια κοιμήθηκα σε αυτό το φεστιβάλ, δεν το απόλαυσα ολόκληρο γιατί δεν μπορούσα να αφήσω και τη Μαριλού. Αχάριστος, παιδιά, αχάριστος. Όχι αχάριστος, λέω ότι ήταν πολύ σημαντικό, αλλά δεν το είδα και όλο. Okay. Δηλαδή, συνολικά είναι 5 μέρες, εγώ ήμουν εκεί τις 3. Και ήταν εμπειρία ζωής. Ποτέ δεν είχα πάει σε ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ και σε ένα τόσο ενδιαφέρον. Και όσοι από εσάς ξέρετε το Burning Man, ήταν σαν το Burning Man της Ευρώπης, με artist installations, δηλαδή εγκαταστάσεις τέχνης και γλυπτά και φωτιές και φώτα και λέιζερ και pop. Ήταν ένα ψυχεδελικό Luna Park, έτσι θα μπορούσα να το πω πραγματικά. Ήταν απίστευτο και θα ήθελα κάποια στιγμή να ξαναπάω, δεν ξέρω πότε, αλλά σίγουρα μου είχε ανοίξει την όρεξη και για πολλά άλλα τέτοια φεστιβάλ και συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι, το συζητάγαμε και πρόσφατα για τα πανηγύρια και για το FOMO, πόσο σημαντικό είναι να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους και να παρτάρεις και να μοιράζεσαι κάτι με άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, κάτι τόσο γιορτινό και γλεντζέδικο, okay. θα έλεγα. Ναι, πολύ ωραία. Και φυσικά το ταξίδι στο εξωτερικό. Βέβαια, την επόμενη φορά, Μαριλού, θα ταξιδέψουμε μαζί, έτσι. Mm. Και φυσικά ο Δημήτρης θα ευχαριστήσει τη Μαριλού που κράτησε τον μπέμπι 5 μέρες και έτρεχε πάνω κάτω και έχασε 1,5 κιλό. Για να είναι ο στο Βερολίνο και στο Βερολίνο. Πες μας, Μαριλού, τι σου έφερα για δώρο. Α, ένα πάφιν. Όχι αληθινό. Φαντάζεσαι να είχαμε ένα πάφιν να τρέχει πάνω κάτω. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από την οικογένειά μας είναι να αποκτήσουμε και ένα πάφιν, που είναι ο πάφιν ένα πτηνό μεταξύ πιγκουίνου και γλάρου. Όχι. Είναι μία μορφή πιγκουίνου. Περίπου. Δεν ξέρω πώς. Πετάει όμως. Πετάει, μπράβο. Και μένει στην Ισλανδία και στα νησιά Φαρόε και γενικά έτσι ψηλά και παγωμένα. Οπότε ναι, παιδιά, με καλόπιασε, γιατί ξέρει πόσο πολύ μου αρέσουν τα πάφιν. Και μου έφερε ένα μικρό πάφιν, το οποίο τώρα ο Σταύρος προσπαθεί να το ταΐσει μπιφτέκι τις τελευταίες μέρες. δεν τα καταφέρνει, ευτυχώς δεν ζωντάνεψε το πάφιν. Ναι, κάποια άλλη στιγμή θα κάνουμε το podcast «Μαμάδες εναντίον μπαμπάδες όταν μεγαλώνει ένα παιδί στο σπίτι, τι κάνει ο ένας και τι άλλο». Βέβαια όταν ο μπαμπάς δουλεύει, να το τονίσω αυτό. Ναι. Ναι, δεν θέλει τώρα. Δεν υπάρχει πιθανότητα ποτέ να υπάρχει ισότητα σε αυτό, αλλά... Ευχαριστώ. Ναι, αλλά ίσως και να μην μπορεί να υπάρχει ισότητα. Okay. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω, ποτέ δεν θα μπορώ να αντικαταστήσω εσένα όσον αφορά τις δουλειές. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να, εμείς οι μπαμπάδες, είναι να προσφέρουμε λίγο χρόνο ξεκούρασης και ανάπαυλας στις μαμάδες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε ποτέ να σας αντικαταστήσουμε, μπορούμε μόνο να σας υποστηρίξουμε, νομίζω. Λες. Λοιπόν, νομίζω ότι θα σας αφήσουμε, γιατί εγώ πρέπει να φύγω, Δημήτρη, να πω να κάνω έτσι έναν καλοπισμό καλοκαιρινό, να φτιάξω τα μαλλιά μου, να βγαίνω ωραία και στην κάμερα. Και θα δώσουμε ραντεβού στα επόμενα podcast από το νησί της Κιμόλου. Ναι. Σας χαιρετώ. Και... Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι το πρόγραμμα. Θα είναι μια μεγάλη έκπληξη. Αχα, θα το πρόγραμμά μας στην Κιμόλου. Θα φτιάξουμε το πρόγραμμά μας δίπλα στη θάλασσα με ένα ωραίο καφεδάκι. Έτσι να ηρεμήσουμε και εμείς λίγο να ξεκουραστούμε. Γιατί παιδιά τα έχουμε παίξει ένα χρόνο με το Σταύρο. Ωραίο καφεδάκι. Ελπίζω σε αυτό το επεισόδιο να μην μίλαγα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί παιδιά μπορεί να το βλέπετε, εσείς που μας βλέπετε στο YouTube. Πίνω καφέ, είναι Σάββατο, άρα πίνω καφέ. Τι Σάββατο ρε είναι? Τετάρτη. Είναι Τετάρτη. Okay. Ναι, η καφέινη με πείραξε και στο... Okay. Είναι η τσίτα της... Το έχει χάσει, Δημήτρης. Η τσίτα της, του podcast και των καμερών και όλα αυτά. Ευτυχώς θα φύγω, οπότε... Ναι. Εγώ, Δημήτρη, απλά θέλω να πω, το λέω συχνά, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το ζήσαμε και στο meetup του Easy Greek. Κάποια στιγμή μπορούμε να κάνουμε και ένα podcast, τι ακριβώς είναι αυτά τα meetup του Easy Greek και πώς νιώθουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όσους μας ακούτε, μας βλέπετε, μας στηρίζετε και εκφράζετε την αγάπη σας. Αυτό. Μεγάλο μέρος στην καρδιά μας έχετε πια. Είσαστε πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς. Είτε είσαστε μέλη μας, είτε όχι. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Και σας είμαστε ευγνώμονες. Ωραία λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να τρέξω. Για και χαρά από εμένα. Η Μαριλού έφυγε, έφυγες Μαριλού. Όχι, θα φύγω. Να σου πω λοιπόν, κάτι πριν να φύγω. Τι? Το ούζο φέρε μου. Α,
Εντάξει. Εντάξει. Θέλω κάτι άλλο. Ωραία. Κάτω. Όχι. Okay. Έλα, φέρτε μου τώρα και να φύγω. Εντάξει. Έλα. Και εγώ σας χαιρετώ. Σας λέω, μπείτε στο easygreek.fm για να βρείτε το site του podcast ή μπείτε στο Easy Greek Podcast στο YouTube. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράψτε μας στο podcast το πάκι easypavlagreek.org. Και για αυτό το σύντομο επεισόδιο, και μετά από αυτό το σύντομο επεισόδιο, σας λέω για χαρά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast. Okay. Θα κάνουμε κανονικό podcast ή θα κάνουμε... Κανονικό podcast, ναι. Θέμα. Θα δούμε. Ωραία, ό,τι μπορούμε. Είμαι φουλ αγχωμένος αυτή τη στιγμή. Θα κάνω λάθη, λοιπόν.